Πες μου την ενεργεία σου πάνω για το ΘΕΚ. Θα την διαβάζει μου την κατάω να ζητήσει εδώ. Πες μου το θυμό, ποιος θυμός είναι, Πίντου. Δημός Πάρμητας αποχαρακτηρίζεται 22-23 Δεκεμβρίου. Πες μάλλον. Πάρα 29 μαραθών. Δαδιά. Τζουμέρικα. Άρε, πάει το σπίτι του. Ε. Μπορεί αυτή τη Τζουμέρικα τα λέμε με άγραφα. Και που έλεγε ο Μητσοτάκης που και πάει και λέει θα πάνε πάντα μογενήτες, όχι μεγάλες, μικρούλικες, νανάκια. Όχι τώρα τους γίγαντες, όχι 120 μέτρα πτερίγια, 70 μέτρα. Αλλού, Εθνικός Στρατός Ολύμπου, όπα, ανεμογενήτες παιδάκια μου. Εδώ είμαστε, αποχαρακτήρισε και δεν τα έβρου. Εκεί που είναι οι βίλες που λέει ο Δελατόλας, δεν τα έβρου. Εκεί που είναι οι βίλες, κάτι ψαρόσπιντα. Άντε να μην μπορεί να κουβέντα. Πάμε στο βίντεο 2278. Για ρίχτω να δούμε τώρα την περιφερειάκη τι λέει. Όλα τα έλεγα εγώ, ήταν fake news. Δείτε το. Πώς γίνεται να παίρνουν την ίδια στιγμή φωτιές σε ένα νομό ή σε μια περιφέρεια. Αυτό φαίνεται. Εσείς βλέπετε εντρισμό. Δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Εδώ βρέθηκαν ήδη κάποιοι μηχανισμοί. Κάποια αυτοσχέδια, αυτά τα... Πού βρέθηκαν αυτοσχέδια οι μηχανισμοί? Σε διάφορα σημεία διάσπαρτα, σε όλο το βουνό. Και μάλιστα σε κάποια σημεία τα οποία είναι ο βασικός πνεύμας ροδότης, είναι το δάσος της Νηπαίας, εδώ πάνω σε από μάτι Κομωτινή, στο βασικό εργατικό άλσος, το οποίο διασώθηκε, βρέθηκε από κάποιον μάρτυρα, θελοντή, ο οποίος περπατούσε το πορεί, βρέθηκε ενημέρωση στην αστυνομία. Και στείλαμε όλοι δυνάμεις του στρατού και στην αστυνομία τα περιπόλαια όλη τη μέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν σχεδιασμένο να καεί και στην Ιππέα, το μεγαλύτερο πνεύμα της περιοχής μας. Ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, τώρα συνεχίζω, θα τα κρίνει αργότερα η έρευνα που θα διεξάγει η αστυνομία και τούτο. Απορία, Έιντζα. Πού έχει τούτο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, παιδί μου, τάμα. Μουάντους παίρνω. Αυτό ανάπλεξη παθούν γράφηκα. Μουάντους. Παίρνω. 16 εστίες ταυτόχρονα. Καλά, μιλάμε για αφελείς τώρα, έτσι δεν είναι. Η αφέλεια δεν είναι πρόβλημα. Η βλαχία είναι. Ξέρετε, δεν είναι. Δηλαδή, ανακαλύψαμε την Αμερική. Δεν παίρνουν εμπρισμοί. Δεν μπαίνουν. Ποτέ. Αυτό αναφλέξεις είναι και κάτι κεραυνοί που πέφτουν. Αυτό θέλουν να μας πείσουν. Θα σας πω όμως τούτο. Όλοι αυτοί που μιλάνε για τον Εύρο, τους κακούς εκεί, κυνηγούς κεφαλών, κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα. Κολονάκι, Εκάλη, Βούλα, Γλυφάδα. Ένα μπαμ να ακούσουν, θα μπουν στα λαγούμια τους όλοι. Μπαμ γενικόλεο, δεν λέω ειδικό. Αυτοί λοιπόν οι ακρίτες της Εκάλης και του Βολέματος πρέπει να σταματήσουν να μιλάνε για τον Εύρο. Να πάνε να δουν τι σημαίνει καμένη γη. Τι σημαίνει ότι πέρασε ο Ατήλας από πάνω τους. Ο Ατήλας είναι η Νέα Δημοκρατία που ισοπαίδωσε τον Εύρο και την κατέκαψε μαζί με την πλάγια πλευρά της Ροδόπης. Και ας αφήσουν τις φιλανθρωπίες εκ του ασφαλούς, γιατί πολλοί εξ αυτών που γράφουν έτσι οικονομάνε από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έτσι δεν είναι, Γιάσονα? Όχι ο ίδιος προσωπικά, αλλά η παρέα. Γιάσονα, λέω τώρα. Επίσης, όλες αυτές οι ΜΚΟ, οι αλληλέγγυες, οι καλοί άνθρωποι δεν είδαν να παίρνουν ένα κλαδί και να σβήνουν μια φωτιά. Περίεργο πράγμα. Πλημμύρες, ΜΚΟ, ΙΟΚ. Χιόνια, ΜΚΟ, ΝΑΙΝ. Τώρα φωτιές, ΜΚΟ, ΝΙΕΤ. Όλα μας, καταλάβατε. ΙΝΟ. Μόλις βλέπουν επιχορηγήσεις για εμπόριο ψυχών, yes, όλοι μαζί τρέχουν να οικονομήσουν. Σαν τις ακρίδες ένα πράγμα. Όχι όλοι. Άρα η συντηρητική πλειοψηφία. Πάντως δεν έχω δει κανέναν από αυτούς. Από αυτούς το φίλο μου τον Δελατόλα. Δεν τον έχω δει να σβήνει φωτιά, αλλά έχει άποψη για τον Εύρο. Εξαιρετικός ήταν. Μορφείο και αυτό. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάει για σκηνή, λέω τώρα. Έτσι δεν είναι, κύριε Δελατόλα. Φίλε μου Δελατόλα, μπορώ να πω και άλλα. Πάρα πολλά. Όχι το Δελατόλα. Αγνώ, το προσπερνώ. Αλλά για όλους αυτούς που δείχνουν με το δάκτυλο τη Θράκη και τον Εύρο και μιλούν για κυνηγούς φεκεφαλών, για ακροδεξιούς, για φασίστες,
ένα πράγμα θα σας πω. Αυτούς που δείχνετε είναι οι πρώτοι που θα πέσουν ή νεκροί ή θα περάσουν ζωντανοί απέναντι στην Τουρκία αν θα γίνει ποτέ ένας πόλεμος. Εδώ σταματώ, γιατί η σχιζοφρένεια κάποιον με αναγκάζει να σταματήσω. Φτάνει πια, έτσι. Διάλειμμα και σε λίγο να δείτε αυτούς τους ανθρώπους που κάηκαν τα σπίτια τους, τι λένε, για τους ακρίτες των Αθηνών. Κολονακίου, Εκάλης, Γλυφάδας, ξέρετε αυτά τα γνωστά μπουμπούκια που τρέφονται από τον κρατικό προϋπολογισμό με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ή με χιλιάδες ευρώ για να βρίζουν όλους τους άλλους.